Η Αρκαδία αυτή τη στιγμή έχει τα πιο μέσα εισαγωγικά ανησυχητικά μεγέθη. Γιατί πάντοτε παρακολουθούμε την νόσο και κάθε μέρα αλλάζουν κάποια δεδομένα. Αυτό, ξέρετε, έγκαιρα το είχαμε ξαναπεί και σαν Γενική Διεύθυνση και εγώ προσωπικά, γιατί υπήρχε μια τάση στην Αρκαδία και μάλιστα δύο φορές είχα πει και στον πληθυσμό να έχουμε και περισσότερα και αυξημένα μέτρα. Αυτό είναι από δύο παράγοντες. Πρώτον, βλέπουμε ότι τα κρούσματα έχουν το μεγαλύτερο σε ποσοστό ανά 100.000 μέρος του νοσηρότητας. Και δεύτερον, έχουμε μια αυξημένη και επιβαρυντική τάση στο νοσοκομείο μας. Αυτό που θέλω να πω για να καταλάβετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό σαν μέγεθος, όταν έχουμε τα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού, αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό. Πρόσφατα δηλαδή ήμουνα σε μια άλλη περιφέρεια και έλεγα γιατί το τάδε μέρος, προκειμένου η Λάρισα είχε μπει σε καραντίνα, ενώ τα Τρίκαλα με τον ίδιο, με το 1 τέταρτο πληθυσμού, ενώ είχαν 50 κρούσματα αντί για 200, δεν είχαν μπει. Ανάλογα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς. Δηλαδή δεν είναι πληθυσμιακά τα δεδομένα, αυτός έχει 50 ή αυτός έχει 70, πρέπει να βλέπουμε τις τάσεις. Προσέξτε λοιπόν γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν είχαμε πολύ μικρά ανά 100.000, δηλαδή στην Κορινθία 11, στην Αργολίδα 4, στη Λακωνία 6 για τις τελευταίες 7 ημέρες, έχουμε λοιπόν τη Μεσσηνία με 32, βλέπουμε ότι συνεχίζει η Μεσσηνία και έχει ένα μεγάλο υλικό φορτίο και βλέπουμε την Τρίπολη σκαρφαλωμένη στο 44. Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτό είναι ένα μίλητο νούμερο, ότι αυτή τη στιγμή η Αρκαδία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε θέμα κρουσμάτων. Από την άλλη έχουμε μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο της Τρίπολης σήμερα που μιλάμε έχει 28 νοσηλευόμενους, όταν η Καλαμάτα που έχει, ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο όγκο νοσηλευόμενων έχει σήμερα 23 και ακολουθεί η Κόρινθος έχει 12, η Σπάρτη 6 και Άργος και Νάφλιο μαζί 9 και 3, 12. Άρα βλέπουμε μια πολύ μεγεθυντική τάση στο νοσοκομείο της Τρίπολης και είναι ευκαιρία ξανά να πω για το νοσοκομείο της Καλαμάτας, στα θερμά μου συλληπιτήρια στον συνάδελφο τον κ. Γαβατικόπουλο, ο οποίος νομίζω η αυταπάρνηση που έδωσε όλο αυτόν τον καιρό σίγουρα ήταν ένα μέγεθος που επιβάρυνε σε ένα πολύ νέο άνθρωπο και σοβαρό γιατρό και εργάτη. Οπότε πρέπει να βλέπουμε όλα μαζί. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε μόνο την νοσηρότητα, να βλέπουμε και ένα σύστημα στο οποίο πολύ με την ένταση, ξέρετε, που έχει όλο αυτό, μόνο κάποιος άνθρωπος που έχει μπει μέσα σε εντατική για μία ώρα να πάει, ακόμα και ο Μιλών που έχει επιδερμική σχέση πλέον με τη ΜΕΘ και οτιδήποτε άλλο, είναι, ξέρετε, μια πολύ σκληρή δουλειά για όλο το προσωπικό ιατρικό, νοσηλευτικό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι, γιατί βλέπετε τα πράγματα, τα βλέπουμε όλα ωραιοποιημένα. Δηλαδή θα πρέπει να στενίσουμε και να καταλάβουμε τι δύσκολο είναι τελικά να είσαι μια στολή αστροναύτη μέσα σε ένα πολύ κλειστό σύστημα, διασωληνωμένος και ουσιαστικά να παίζεις με τις ελπίδες σου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το αποφύγουμε και για να το αποφύγουμε ποτέ δεν ήμουν, ας πούμε, ανησυχητικός ή κατασταλτικός στον κόσμο. Όμως έχω ξαναπεί και θα το λέω 100 φορές, αρνητές εμβολίου μπορώ να τους καταλάβω για τον Α ή τα Γ λόγο, παρόλο που έχω εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις. Όμως αρνητές νόσου δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν η νόση υπάρχει και τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας και ειδικότερα οι ανεμβολιαστοί έχουν ένα μεγαλύτερο μέρος ευθύνης, αν μη τι άλλο, προς τα μέτρα προστασίας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν στην περίπτωση δε της Αρκαδίας θεωρώ και πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, μάσκα, αποστάσεις και κάποια ασφάλεια μικρή που μπορούμε να έχουμε. Δεν είναι τόσο δυνηρό, δεν είναι τόσο δύσκολο και είναι η υγεία όλου του πληθυσμού και είναι και η οικονομική υγεία και η κοινωνική υγεία, δεν είναι μόνο η σωματική και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μέγεθος κυρίως για την Αρκαδία τις επόμενες 2 εβδομάδες. Η τάση βέβαια στη Μεσσηνία είναι ένα μέγεθος και αυτό και δυστυχώς όταν για κάποιο λόγο βλέπετε το ιατρικό προσωπικό ή έχει αυτή την πολύ κακή εξέλιξη που είχαμε στον συνάδελφό μας ή κουράζεται και το σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί μετά, ξέρετε, κατά αναλογία. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτά να τα έχουμε σοβαρά στο μυαλό μας και να τα σκεφτόμαστε. Κύριε, ποια μπορεί να είναι η αιτία που ξαφνικά έχουμε τόσο πολλά κρούσματα και το δεύτερο, θεωρείτε ότι τελικά κάνει κάτι η πολιτεία και το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει η εμβολιαστική κάλυψη και στην περιοχή μας που είναι μικρή αλλά και πανελλαδικά, γιατί είδαμε διαβάζοντας ότι ο Οκτώβριος ήταν ένας περίεργος μήνας, καθόλου ικανοποιητικός για το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ας αρχίσουμε με τους δείκτες. Θέλω να δούμε λιγάκι τον νομό Αρκαδίας από την προηγούμενη Δευτέρα που μιλάμε. Αν δείτε, έχουμε 24, 15, 18, 18, 24, 21 και σκαρπαλώμους 38. Όμως, πριν σκαρπαλώσουμε 38, είχαμε σχεδόν για μια εβδομάδα ένα μέσον όρο των 20 ατόμων. Άρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πάρα πολύ αυξημένος. Προφανώς κάποια στιγμή, όταν βλέπεις, ξέρεις, και πολλά κρούσματα 20-20, κάποια στιγμή, αν δεν προσέξουμε και πολύ τη μετάδοση, θα αυξηθεί και αυτό. Και αυτό είναι πολύ παραγωγικό, γιατί
είχε αυτή την τάση την άλλη, ξέρετε, κάποιος πρέπει να είναι μάγος και όχι στατιστικολόγος. Επειδή λοιπόν με ρωτάτε πού μπορεί να είναι αυτό, κοιτάξτε πάλι, δεν έχουμε μοντέλα προσομοίωσης πλήρη, ώστε να ξέρουμε ότι φταίει το α γεγονός ή το β γεγονός, δηλαδή μια μεγάλη συγκέντρωση, μια συνάρθρωση. Δεν έχουμε τέτοια μοντέλα. Κανονικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοια μοντέλα, γιατί λειτουργούν περισσότερο έτσι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι όμως θέμα περισσότερο, ξέρετε, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο οποίος προφανώς, επειδή έχει τα κόμματα και κάνει μια πολύ καλή δουλειά, σε αυτό το κομμάτι της στατιστικής αντιλαμβάνεστε ότι είναι και σχετικά δύσκολο. Αν όμως τα συνυπολογίσουμε, κακά τα ψέματα, εγώ σας λέω, ας εικάσουμε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, συνάρτηση ανθρώπων, όπως προκαιρού είχαμε εμείς στην επέτειο της πόλης μας, ή έγινε μια μικρότερη, ένας γάμος, ή βαφτίσια ή κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν που σε κάθε περίπτωση βελτιώνει αυτό είναι ότι κάποιος σε αυτές τις συγκεντρώσεις δεν φόρεσε τη μάσκα του, δεν κράτησε τις αποστάσεις του και δεν είναι περισσότερο σε ένα ας πούμε κοινωνικό γεγονός όπως ένας γάμος, αλλά στα μεγάλα, στις μεγάλες αυτές τέτοιες, καλό είναι πάντοτε και εμείς οι ίδιοι όταν συμμετέχουμε ή σε μεγάλες συγκεντρώσεις ή σε κάποιες παραστάσεις ή κάτι άλλο, η μάσκα και η απόσταση είναι σημαντική. Νομίζω αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάνε και όλοι. Είδατε πρόσφατα είχαμε ένα περιστατικό με ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο πραγματικά και αυτό έχει πάρει περισσότερους ανθρώπους από ό,τι πρέπει. Πρέπει συνεχώς να υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι, γιατί κακά τα ψέματα θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα μέτρα. Αποστάσεις, μάσκα και προφανώς ό,τι άλλο έχει να κάνει με την υγιεινή μας. Άρα σε κάθε περίπτωση το ίδιο το γεγονός μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά, χωρίς να ξέρουμε ποιο γεγονός είναι. Όμως η αλήθεια είναι ότι η μετάδοση έγινε και δεν πήραμε μέτρα προστασίας όπως οφείλαμε. Έτσι δεν είναι. Τώρα. Στο δεύτερο που λέτε, ναι, ο Οκτώβριος είναι δύσκολος μήνας και πολύ χειρότερος θα είναι και ο Νοέμβριος. Συγγνώμη που παίρνω αυτή την τέτοια, αλλά όσο αυξάνει το κρύο, ξέρουμε ότι είτε η γρήπη είτε ο κορονοϊός συμπεριφέρονται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με εμάς. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό όλοι να κάνουμε το γρηπτικό εμβόλιο, αυτή που χρειάζεται. Είναι σαφείς οι οδηγίες σε ανθρώπους που έχουν νοσήματα ή πνευμονοπάθειες, είναι άνω των 60. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφής, όλοι και το ξέρουμε. Το εμβόλιο της γρήπης το κάνουμε χρόνια και προφανώς θα πρέπει όλοι να έχουμε την κουλτούρα που είπατε πιο πριν να κάνουμε το εμβόλιο το άλλο. Δύο σημειώσεις. Η διεθνής πραγματικότητα λέει ότι ακόμα και την ίδια μέρα να κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης με το εμβόλιο του κορονοϊού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως ένα μικρό πρόβλημα που είναι ότι θα γίνει και στα δύο χέρια και πιθανότατα, ξέρετε, αυτό να έχει μια δυσκολία όταν σου έχουν τρυπήσει και το ένα και το άλλο μπράτσο. Άρα, καλό είναι να έχουμε μία μικρή διαφορά και όταν λειτουργήσει το ένα χέρι καλύτερα, αυτό περισσότερο για την καθημερινότητά μας. Γιατί σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνουν και τα δύο. Το δεύτερο όμως με ρωτήσατε είναι γιατί η Αρκαδία υπολείπεται και εδώ πέρα πολύ σημαντικό. Γενικά η πολιτεία, γιατί δεν κάνει κάτι να αυξηθεί, να κάνει κάτι εννοώ, κάτι στοχευμένο. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί εγώ θέλω να είμαι πολλές φορές. Ξέρετε ότι στο λόγο μου δεν είμαι. Δεν κάνω κριτική, όμως στην δεδομένη στον εμβολιασμό έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, ξέρετε. Δηλαδή, αν δείτε στην τηλεόραση, αν δείτε από την αυτοδιοίκηση, σε θέματα εξωστρέφειας ή υλικού ή βίντεο ή φυλαδίων ή στα κέντρα υγείας αν πάτε, έτσι, και δηλαδή εγώ που μιλάω με τους περισσότερους διευθυντές των κέντρων υγείας, οι γενικοί γιατροί που είναι περισσότεροι κάνουν πάρα πολύ μεγάλη καμπάνια στα μικρά μέρη και το ευνοούν αυτό. Εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ας πούμε εξωστρέφεια της πολιτείας προς τον εμβολιασμό. Όμως δεν έχουν θεραπευτεί τα πραγματικά προβλήματα, δηλαδή για να πείσεις κάποιον πρέπει πρώτα να εντοπίσεις τα προβλήματά του, έτσι δεν είναι? Εδώ πέρα λοιπόν οι αντιεμβολιαστές, αν θεωρήσουμε όλοι ότι είναι αντιεμβολιαστές, έχουν διαφορετικές ας πούμε αφετηρίες στον προβληματισμό τους με τα εμβόλια. Ήτι άλλοι το φοβούνται, άλλοι το δαιμονοποιούν. Άλλοι δεν είχαν πραγματικά ποτέ τη σωστή πληροφορία. Κάθε φορά σε κατηγορίες που ξέρετε που κάποιος το εμβόλιο το θεωρεί κάτι, τι να σας πω, εντελώς καταχρηστικό, δεν θα τους πείσει ποτέ. Βέβαια αυτό το ποσοστό κατά τη γνώμη μου δεν είναι μεγάλο. Αυτοί όμως που μπορούν να πιστούν είναι αυτοί που φοβούνται. Άρα λοιπόν εδώ πέρα χρειάζονται καινούργια εργαλεία, το καταλαβαίνετε, δηλαδή προσέγγιση του συγκεκριμένου κόσμου. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι οι ηλικίες 0 έως 20. Ας πάμε σε αυτήν την ηλικία 0 έως 18. Εδώ πέρα πάλι, όταν κοιτάμε τα νούμερά μας στην Ελλάδα, θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η αργολίδα έχει ένα εξαιρετικό ποσοστό, έχει φτάσει το 70%. Καλό είναι να προσθέσουμε εδώ πέρα όμως και τους νοσούντες, έτσι δεν είναι? Όταν βλέπουμε τους εμβολιασμένους, καλό είναι να προσθέτουμε και τους νοσούντες.
Και βέβαια να ξέρετε ότι στην Ελλάδα το 0 έως 12, δηλαδή μια ηλικία που όλοι έχουν κάποιους ενδυασμούς, έτσι δεν είναι, ακόμα και συνάδελφοι πολλές φορές, σε αυτές τις ηλικίες μπορεί ας πούμε, να υπάρχει όχι άρνηση, αλλά ένας μικρός ενδυασμός. Είναι πάλι ένα 12-13% στον πληθυσμό, μέχρι τα 15, νομίζω 15% τα στοιχεία της Ελστάτ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που πάμε να πείσουμε είναι για τη μεν αργολίδα ένα 10%, εδώ έρχεται το προβληματισμός και για την Αργαδία 30%. Εδώ λοιπόν λέμε γιατί στην Αρκαδία και μάλιστα όχι μόνο γιατί στην Αρκαδία, γιατί στη Λακωνία. Έχει ακόμα μικρότερο ποσοστό η Λακωνία. Εδώ πέρα λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον μια, πώς να σας το πω, οι κινητές μονάδες υγείας, εκτός από το φοβερό έργο που κάνουν των ελέγχων, να δημιουργήσουν ακριβώς πάλι μέσα από την αυτοδιοίκηση, γιατί ξέρετε, αν δεν πας στο Δήμο, στην περιφέρεια, παντού, ώστε να δημιουργήσεις ομάδες, να ξαναρχίσουμε ακριβώς αυτό ένα τείχος εμπιστοσύνης με τον κόσμο και να το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και εξάλλου και από τους 100 να πείσεις στους 10 και πάλι κέρδος θα είναι. Αλλά άλλα όπλα δεν έχεις.